Αυτή την ώρα επάνω στον πλανήτη μας αναπνέουν, ζουν, πορεύονται, υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, 7 δισεκατομμύρια ψυχές. Και εδώ στην πόλη, την άβλοχον πόλη του Πειραιός, στο ναό του πολιούχου της, είμεθα εμείς οι ευάριθμοι, οι ολίγοι. Απέναντί μας μια θάλασσα ανθρώπων, ένας ωκεανός κόσμου. Κι όμως, έστω και αν σας φανεί παράδοξο ή ανεξήγητο ή εκπληκτικά υπερβολικό, εμείς εδώ αυτή την ώρα είμεθα η πλειοψηφία και μπορεί μεν ανθρωπίνος και αριθμητικός αυτό να θεωρείται μια υπερβολή, μια μεγαλαφία, ένας λόγος που δεν συνάδει με τη λογική και την τάξη των αριθμών, αλλά μέσα στην Εκκλησία ανατρέπονται τα δεδομένα. Ό,τι γνωρίζουμε ως κοσμικό μέγεθος δεν έχει την ισχύ που εμείς θεωρούμε ότι έχει. Γιατί εμείς εδώ, αυτή τη στιγμή, δεν είμεθα μόνοι, είμεθα συντονισμένοι με την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια δεν είναι μια δική μας θεωρία, ένα δικό μας ιδεολόγημα, μια δική μας αντίληψη, μια έστω προσωπική μας επιθυμία. Η αλήθεια είναι ενυπόστατη, είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό, κατά το πατερικό λόγιο, η αλήθεια και ένας είναι η πλειοψηφία. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή, επειδή μέσα με την αλήθεια συγκροτούμε την πλειοψηφία του κόσμου και ανατρέπουμε τα δεδομένα και τα θέσφατα και τις διακηρύξεις και έχουμε ως μάρτυρα της αληθείας τον ιερό άνδρα της πίστεως, τον έφορο προστάτη και πολιούχο μας, τον Άγιο Σπυρίδωνα, επίσκοπο Τριμηθούντος, ο οποίος παρίσταται με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων και την πρόφρονα θυσιαστική αγάπη της Τιμίας Συνοδείας του Αγίου Σπυρίδωνος, το Δεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Ευαγγέλου Κούτρα και του Αγίου Πρωτοσυγγέλου της Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτου κυρίου Ιουστίνου. Έχουμε λοιπόν τον Ιερόν Σπυρίδωνα εν μέσω ημών, το οποίο το αδιαλόβητο σκήνομα από τον 3ο αιώνα, αρχές 4ου αιώνος, μέχρι σήμερα εξαγγέλει ότι ναι, ο Χριστός είναι η αλήθεια. Αυτός είναι η ζωή. Αυτός είναι η πηγή
των θαυμάτων, γιατί τα αναρρύθμιτα και δεξεσαρρύθμιτα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος, τα οποία ιστορικά κατεγράφησαν και καταγράφονται, αποδεικνύουν ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια. Γιατί ο Ιερός Σπυρίδων είναι εγχριστωμένος, είναι μέτοχος και κοινωνός της ζωής του Χριστού. Αυτόν εξαγγέλει, αυτόν κηρύσσει, αυτόν διδάσκει. Και σήμερα λοιπόν, εδώ, στην πόλη μας, τιμούμε ένα από τα εξαίσια θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος, φρικώδες, αλλά αληθινό. Θαύμα ολέθρου και ουρανίου κρίσεως και τιμωρίας των απειθούντων, των διασαλευόντων, των επιθυμούντων την αλίωση της αποστολικοπαραδότου πίστεως. Τιμούμε λοιπόν το θαύμα το οποίο επετέλεσε ο Άγιος Σπυρίδων, όχι βέβαια μόνος, αλλά ως όργανο της Θείας Κρίσεως και Αληθείας, ως φρικτορός επίσκοπος στη διαχρονία της Εκκλησίας, ως προστάτης του αιωνίου λόγου των Αποστόλων και των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων. Αυτό το μέγεθος υπερασπίστηκε ο Ιερός Σπυρίδων. Ήταν η νύχτα της 11ης προς 12η Νοεμβρίου, σωτηρίου έτους 1716. Είχε επισυμβεί το άλλο θαύμα, το μεγάλο θαύμα της εκδιώξεως του στόλου των Αγαρινών από την νήσον της Κερκύρας κατά τον μήνα Αύγουστο. Οι Κερκυραίοι είχαν πανδήμως προστρέξει στον Ιερό Σπυρίδωνα και εκείνος εισήκουσε την δέηση των τέκνων του, αφού το πάντημον και πανάχραντο σκήνομά του επαναπάβεται στην ίσον της Κερκύρας και έσωσε την ίσον από την επιδρομή των Αγαρινών, και πανηχίδες και πανηγυρισμοί επετελέστησαν δια των ιερών αυτών προστάτη ακέστορα και έφορων και πολιούχων των Κερκυραίων. Η νήσος τότε διεκρατείτο υπό της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας, και ο ενετός ηγεμόνας Ανδρέας Πιζάνη, ο οποίος ανήκε στην Ρωμαιοκαθολική Παρασυναγωγή, στο πάλε ποτέ περίπιστο Πατριαρχείον της Παλαιάς Ρώμης, το οποίο εξέπεσε στην αίρεση και απεκόπη από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και απέβει ο ολετήρας του δυτικού χριστιανικού κόσμου με τον φεουδαλισμό, την Ιερά Εξέταση, το επέσχυντο πρωτείο εξουσίας, το παπικό κράτος, τους θρησκευτικούς πολέμους και τόσα και τόσα εγκλήματα που επεσόρευσε στον δυτικό κόσμο. Τότε λοιπόν ο άφρον εκείνος ενετός ηγεμόν θέλησε να αναμίξει την πλάνη με την αλήθεια, τον Χριστό με το ψεύδος, την ανθρώπινη έπαρση με την αποστολικοπαράδοτη πίστη των Αγίων, το Πνεύμα το Άγιο που κυβερνά την Εκκλησία με τις ανθρώπινες κατασκευές, τις εμπνευσμένες από τα δαιμόνια και τα όργανα τους. Και ο Ιερός Σπυρίδων αντέστη, ή θέλησε ο ενετός ηγεμόν να πήξει αλτάριον, δηλαδή Ρωμαιοκαθολική Αγία Τράπεζα εντός του πανιέρου ναού του και εναντί του ιερού του σκηνώματος. Και ακόμη εδόρισε μία αργυρά τεραστία κανδύλα εις ευγνώμονα ανταπόδοση δια το θαύμα της αποκρούσεως του Αγαρινού στόλου. 11 λοιπόν προς 12 Νοεμβρίου σωτηρίου έτους 1716.
είχαν προηγηθεί 3 οράματα στον ενετό ηγεμόνα, να μην αποτολμήσει την θρασία επέμβαση στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Εκείνος εθεώρησε τας επισημάνσεις του Αγίου ως μηδέποτε γενομένας. Και τότε, καθώς προχωρούσε η νύχτα, ενεφανίσθη εις την φρουρά της Ακροπόλεως της Κερκύρας ένας μοναχός, ο οποίος κρατούσε δαυλόν εις την χείραν και ο οποίος είπε ότι είμαι ο Σπυρίδων, ο προστάτης και έφορος της νήσου. Και εις την πρόσκληση των φρουρών της Ι, εκείνος έριψε τους φρουρούς από του ύψους της Ακροπόλεως της Κερκύρας κάτωθεν αυτής αυλαβής και έριψε τον δαυλόν στην πυρηταποθήκη της Ακροπόλεως, η οποία και ανετινάχθη, με αποτέλεσμα 900 φρουροί μαζί με τον ηγεμόνα Ανδρέα Πιζάνη να έβρουν ικτρότατον θάνατο. Και ακόμη η αργυρά κανδύλα που εκρέματο ενώπιον της Παναχράντου και Αδιαλωβήτου και Πανακυράτου Θεία Σωρούτου του Ιερού του Λειψάνου έπεσε χαμέ και συνετρίβη. Αυτό λοιπόν το φρικόδες θαύμα που διέσωσε την Επτάνησον από την Ρωμαιοκαθολική λίμη και κράτησε αδιαλόβητον την πίστη των Αγίων 9 Οικουμενικών Συνόδων, πανηγυρίζομαι σήμερα. Ίσως να είμεθα η μόνη που πανηγυρίζομαι αυτό το θαύμα. Μέσα στη λέλαπα του συγκριτιστικού οικουμενισμού αυτής της πανερέσεως του θανάτου, που απλώνει ως λενέα ύδρα τα σκεφαλάς της και απολακτίζει τους ανθρώπους από την υγιένουσα διδασκαλία και επιβάλλει με το πρόσχημα μιας ψευδούς αγαπολογίας αντί της αληθείας Χριστός την πλάνη και την αίρεση και την κακοδοξία και την σχάση από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σήμερα λοιπόν τιμούμε αυτό το θαύμα και τιμώντας το θαύμα τιμούμε την αλήθεια Χριστόν, γιατί εκείνος επετέλεσε το θαύμα δια του Ιερού Σπυρίδωνος. Και εμείς οι ολίγοι, το λίμα κατ' εκλογήν χάριτος, ευρισκόμεθα εδώ για να σταθούμε δόκιμοι και άξιοι της κλήσεώς μας, για να είμεθα ενώπιον Κυρίου καθαροί και κατά άνθρωπον τέλειοι, για να μην προδώσουμε την αμόμητη πίστη, για να υψώσουμε την Θεία Αποκάλυψη, όπως λέγει ο Άγιος υποφήτης του θαύματος Αθανάσιος ο Πάριος. Αδελφοί αγαπητοί, ζούμε σε συγκεχημένη και δυσδιάκριτη εποχή, αλλά έχουμε νοδοδείκτας τους Αγίους, τα ιερά αυτά πρόσωπα που εγχριστωμένα κηρύσσουν και διδάσκουν και οδηγούν εις Χριστόν. Εμείς λοιπόν είμεθα εδώ με τον Χριστόν, με την αλήθεια, με την αποκάλυψη της αγάπης χωρίς όρια. Και εμείς είμεθα που αγαπώμεν ειλικρινώς όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν τους πλανώμεν, δεν τους κοροϊδεύομαι, δεν τους αφήνουμε να σύπονται στην πλάνη τους και να οδηγούνται στην απώλεια. Τους κηρύσσομε λοιπόν την επιστροφή σε εκείνο που ο Κύριος και Θεός και Σωτήρας Ιησούς Χριστός για του Παναγίου Πνεύματος μας εχάρισε. Μία είναι η πίστης, μία είναι η αλήθεια, ένα είναι το βάπτισμα και μία η Εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές εκκλησίες, όπως εσφαλμένος, κακοδόξος και αιρετικός λέγεται, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ένας Χριστός που να κηρύσει την αλήθεια και ένας άλλος Χριστός που να κηρύσει την πλάνη. Είναι ποτέ δυνατό να υπάρχουν δύο Χριστοί με αντιφάσεις μεταξύ τους? Λοιπόν αυτό το ψεύδος, αυτή τη γελοιότητα, αυτό το κακούργημα διδάσκει ο πανερετικός οικουμενισμός, που επιθυμεί να αλώσει την αλήθεια
δια της ψευδούς κοινωνίας με την αίρεση και την κακοδοξία. Στόμεν λοιπόν καλός, στόμεν μετά φόβου, γιατί ενώπιόν μας εκτείνεται η αιωνιότητα, την οποία διακηρύσει στεναρός και ενάβλος ο ιερός Σπυρίδων επί τόσους τώρα αιώνες, με το αδιαλόβητο και πάντιμον και χαριτόβρητο και θαυματουργούν λειψανόν του. Κηρύσσει την Ανάσταση, κηρύσσει την πίστη, κηρύσσει το δόγμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Να λοιπόν ότι δεν εξέπεμψα λόγους μεγαλαφχίας, λόγους υπερβολής, λόγους ανοησίας και λόγους κάποιου εσωτερικού προβληματικού ψυχισμού, αλλά σας είπα, αγαπητοί, αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Να γιατί εμείς οι λίγοι, οι ευάρυθμοι, είμεθα η πλειοψηφία σήμερα. Γιατί είμεθα εδώ, τιμώντες των αληθινών Θεών και την Θεία Αποκάλυψη που Εκείνος δια του Ιερού Σπυρίδωνος μας εδόρισε. Ας μείνουμε λοιπόν πιστοί στην Αγία μας Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησία, την βαλωμένην πανταχώθεν. Άλλωστε αυτό επιθυμεί ο διάβολος, να συσκοτήσει την αλήθεια, να αποσκορακίσει την πίστη. Μη λησμονούμε ότι ο Κύριος μας ο λίγο πρώτης αναλήψεως του υπέβαλε ένα ρητορικό ερώτημα και είπε: «Ελθόν άρα ο Υιός ευρίσκει την πίστη». Ο Κύριος το είπε αυτό, που σημαίνει ότι όταν θα έλθει Εκείνος για να συνάρει την κρίση του κόσμου και ο κόσμος μαζί του να αποδώσει λόγον κατά τα έργα του, θα βρει την πίστη, θα βρει ενδεχομένως πιστούς, θα βρει ενδεχομένως πατριάρχες, αρχιεπισκόπους, ηγουμένους, εκκλησίες, αλλά εκεί δεν θα υπάρχει πίστης. Θα υπάρχει η πλάνη, η αίρεση που αποχωρίζει τον άνθρωπο από τον αληθινόν Θεό. Να λοιπόν πόσο σημαντική είναι αυτή η πίστη, γιατί είναι η μόνη αλήθεια που ενώνει με τον Χριστόν, γιατί χωρίς αληθινή πίστη και βέβαια αληθινά έργα δεν μπορείς να γίνεις μέτοχος και κοινωνός του Παναγίου Θεού, γιατί ο αληθινός Θεός είναι αλήθεια και η αλήθεια δεν συσκοτίζεται, δεν παροράται, δεν συγχύζεται, δεν απομοιούται. Η αλήθεια είναι μία και μόνη. Ζώμεθα λοιπόν με τον Κύριο και εμείς οι ολίγοι διακηρύσουμε στεντορία τη φωνή αυτή, η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη την οικουμένη στήριξε. Αμήν.